Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στέφανε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά σας ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση. Και θέλω λίγο να μας το δώσετε να το καταλάβουμε αυτό το οποίο μόλις διάβασα. Να σας πω. Αυτό το που διαβάσατε είναι μια επικαιροποίηση του αντίστοιχου πρωτοκόλου που ίσχυε το 2016. Μάλιστα. Εμείς αυτό ουσιαστικά η πληροφόρηση, μάλλον η υποψία, μας ήρθε όταν πήραμε το υλικό από ξένα μέσα. Γιατί κάτι που έχω ξαναπεί νομίζω σε εσάς, ότι το υλικό, το διαθέσιμο υλικό στο διαδίκτυο από το περιστατικό στα Τέμπη στην Ελλάδα είναι πολύ φτωχό σε σχέση με αυτό που υπάρχει στο εξωτερικό. Ναι. Ο ένας εκ των δύο συνεργατών στο εξωτερικό λοιπόν αλίευσε και άρχισε, επειδή είναι και ειδικός του είδους και πολύ υποψιασμένος, άρχισε να συνθέτει το χρόνο αντίδρασης και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, και τότε αποκάλυψε ότι όλο αυτό η διαχείριση δεν μπορεί να είναι τυχαία και εφαρμόζει κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι σύμπτωση όλα αυτά. Μάλιστα. Διότι είναι συγκεκριμένα. Να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Στην έκθεσή μας υπάρχει μια τρομερή φωτογραφία. Μια απίστευτη φωτογραφία. Πέραν των άλλων, δηλαδή ότι αφαιρούν και πάνε και αποθηκεύουν και κρύβουν. Έχει για τη διαμόρφωση του χώρου μια τρομερή φωτογραφία. Είναι λοιπόν ο γερανός, ο μεγάλος. Ο μικρός έχει αποχωρήσει λίγο. Και ενώ έχει σταματήσει πίσω του στη θέση του, όπως είπατε, στα χώματά του. Χρειάζεται να μετακινηθεί. Γύρω του λοιπόν υπάρχουν δύο μηχανήματα. Το ένα μηχάνημα είναι αυτό που κουβαλάει, και δεν έχουμε συμπεριλάβει μια φωτογραφία η οποία θα είναι σε επόμενη έκδοση, γιατί μας ήρθε τώρα από το εξωτερικό. Που έχουμε και τη διαδικασία μεταφοράς των χαλικιών, που κάποια ήρθαν και με βαγονέτα. Λοιπόν, ενώ δουλεύει ο γερανός, είναι εκεί με τα πέδιλά του στο χώμα, γύρω του ρίχνουν χαλίκια. Γύρω-γύρω από τα πέδιλα. Μάλιστα. Και να πούμε ότι αυτά στη συνέχεια αργότερα πάλι ξαναφερέθησαν για να διαμορφωθεί οριστικά ο χώρος. Βέβαια. Αυτό μας υποψίασε και λέμε ότι κάτι συγκεκριμένο υπάρχει. Πηγαίνοντας λοιπόν εκεί στα πρωτόκολλα τα οποία μόλις πολύ ωραία αναφέρατε, υπάρχει αυτή η μέθοδος, την οποία βέβαια κανείς δεν θα την παραδεχτεί από ό,τι καταλαβαίνει. Ναι. Όποιος αν την εφάρμοσε πάντως ήξερε περίπου τι πρέπει να κάνει. Αυτός ο οποίος την εφάρμοσε όμως την εφάρμοσε γιατί ήξερε ότι υπάρχουν επικίνδυνα, μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Σωστά. Τώρα αναγκαστικά το μυαλό κάποιου πάει εκεί. Γιατί δεν υπήρχε λόγος να ρίξει χαλίκια κάποιος. Και αυτό που ισχυρίστηκαν και είπαν σε στόματα επισήμων αρχών να λένε είναι ψευδές, ότι τα χαλίκια στρώθηκαν για να βοηθήσουν τον γερανό. Αξίζει τον κόπο να δει κανείς αυτή την εικόνα. Είναι καταπληκτική. Είναι καταπληκτική. Μάλιστα. Δεν ξέρω, άρα δικαίως το διαβάσαμε και το αναφέραμε αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή... Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Απλά δεν θα μας το παραδεχθεί κανείς, ούτε εμείς μπορούμε να τα αποδείξουμε. Είναι μια άλλη μπορεί αλήθεια. Να ισχυριστούν ότι είναι τυχαίο. Ναι, ότι είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο, γιατί εδώ πέρα είναι ξεκάθαρο. Το γράφει και λέτε ότι αυτό ισχύει από το 2016 και το 2020 έγινε η επικαιροποίηση, σωστά. Ναι, αλλά αναφέρεται για φανερά πράγματα που τα ξέρουμε, γιατί ποιος ιδιοκτήτης θα πάει να παραλάβει ένα παράνομο εμπόρευμα. Πείτε μου λίγο, γιατί δεν έχω προλάβει. Η αλήθεια είναι δεν έχω προλάβει να διαβάσω και τις 200 σελίδες της συγκεκριμένης έκθεσης. Προβλέπετε πουθενά σε αυτή την ιστορία η εμπλοκή του στρατού? Προβλέπετε η εμπλοκή της αεροπορίας πουθενά? Όπως σε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, ναι. Ο στρατός πάντα είναι αυτός που καλείται να βοηθήσει, διότι έχει στη διάθεσή του πολλές φορές μηχανήματα τα οποία δεν έχουν οι αρχές. Σε όλα τα σχέδια από τον ξενοκράτη μέχρι τα σχέδια επεμβάσεων, ναι. Προβλέπεται με συγκεκριμένη διαδικασία. Ναι, ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν, εγώ ξαναλέω ότι αυτό το 14 κεφάλαιο που λέει για βραχία, εξυγίανση και περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου του περιστατικού. Έρχεται και ταυτίζεται με όλες τις κινήσεις που έγιναν εκεί, στο σημείο, με το ξεμπάζωμα, το χαλίκι, το ξαναμπάζωμα. Καλά, και όλα τα εγκλήματα τα οποία έγιναν για τη μεταφορά στο κουλούρι και στη μάντρα του παντρεμένου, έτσι. Η λέξη κλειδί εδώ είναι το βραχία. Το βραχία, βέβαια. Βέβαια. Εξηγήστε το μας λίγο, να το καταλάβει λίγο και ο ακροατής. Εμείς στην έκθεσή μας το περιγράφουμε σαφώς. Η εσπεσμένη μεθοδική, έτσι. Άκερη. Και εκτός προγράμματος διαδικασία αλλίωσης του χώρου. Εδώ υποψιάζεται κάποιος, μπορεί να υποψιαστεί, ότι υπάρχει μόλυνση του εδάφους και αυτή πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, εκείνη η λέξη βραχία. Δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα σε αφαιρεί το έδαφος και το υπέδαφος. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε για ξεμπάζωμα και όχι για μπάζωμα. Ό,τι έχει μετά το φερτό υλικό που είναι το χαλίκι, είναι τα κατάκα δηλαδή. Από αυτά τα οποία... Το βραχία σημαίνει κοντό, γρήγορο. Ναι.
Από αυτά τα οποία εσείς έχετε εντοπίσει με τη δική σας έρευνα, υπήρχαν υλικά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει ρητορικό το ερώτημα, ζημιά περιβαλλοντική αλλά και ζημιά στην ανθρώπινη υγεία? Κοιτάξτε, ό,τι έγινε στην ανθρώπινη υγεία έγινε το περιστατικό. Φυσικά εμείς υπολογίζουμε ότι το υλικό αυτό υπολογίζουμε, δεν το έχουμε δημοσιεύσει. Είμαστε αυτή τη δουλειά, η έρευνά μας είναι δυναμική. Mm-hmm. Από τη στιγμή που εντοπίσαμε ένα από τα κουτιά για το οποίο είχε αφαιρεθεί και κρύφτηκε, το κρύψανε πίσω από το βαγόνι και το μετέφεραν δεν ξέρει κανείς πού, εντοπίσαμε το κουτί μεταφοράς, έχουμε τη χωρητικότητα. Αν μπορούσαμε να υπολογίζουμε ότι... Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό, τι κρύψανε? Στην έκθεσή μας είναι σαφές, κανείς όμως δεν ασχολήθηκε με αυτό. Ναι. Ότι κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι συνέλεγαν αντικείμενα μέσα από τα συντρίμια και τα μετέφεραν στο γενό χώρο πίσω από τα δύο βαγόνια της εμπορικής που είχαν ξεμείνει στο χώρο. Είχε ένα κενό χώρο. Εμείς μετρήσαμε τουλάχιστον 3 φορτία. Ερχόταν μια αμαξοστοιχεία άλλη εμπορική, ναι, βαγόνια δηλαδή, με κοντέινερ ενσωματωμένα με την όπισθεν. Τα μετέφεραν, τα μεταφόρτωναν εκεί και δεν ξέρει που τα πήγαν. Άλλοι λένε τα πήγαν στο κουλούρι, αλλά κανείς δεν ξέρει. Πάνω σε αυτά λοιπόν τα αντικείμενα, εμείς εντοπίσαμε, ο ειδικός δηλαδή, που είναι ειδικός για αυτή τη δουλειά, ο ένας από την παρέα μας, είναι ειδικός για το λουόλιο και το ξυλόλιο. Βρήκε λοιπόν αυτό το αντικείμενο, το οποίο όταν καεί γίνεται χρυσαφή. Μας το είχε πει πριν το εντοπίσουμε. Αφού το εντοπίσαμε λοιπόν, καταλάβαμε ότι η χωρητικότητα του κάθε δοχείου αυτού ήταν περίπου ένας τόνος. Είναι αυτό που τα άτυχα παιδιά πήρε η αμαξοστοιχεία κάτω στην κοιλιά της, από την εκτείναξη, τα πήρε μαζί της, γι' αυτό είχε και την εμφάνιση του φλογοβόλου όταν τερμάτιζε στο βίντεο, όπως είδαμε την κίνησή του. Το δε τρίτο βαγόνι πήρε κάποιο από αυτά κάτω από την κοιλιά του, αλλά ήταν στο τέλος και γι' αυτό έχει μια εξωτερική φωτιά. Η μόνη φορά που μετακινήθηκε ο γερανός από το σημείο του ήταν μετά, όταν χρειάστηκε να σηκώσει αυτό για να αφαιρέσει το αντικείμενο που εντόπισαν εκ των υστέρων. Και γι' αυτό είπα ότι πρέπει κάποιο να δει φωτογραφία αυτή για την ώρα τα αθλητικά. Και το αντικείμενο αυτό λέει ότι δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει ούτε στο κουλούρι. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό το αντικείμενο είναι αυτό που επιμένουμε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί και να βρεθεί που είναι. Άρα είναι ένα δοχείο το οποίο προφανώς περιείχε μέσα το ξυλόλιο. Ένα τόνο. Περίπου ένα κυβικό είναι το κάθε δοχείο. Και πόσα δοχεία έχουμε? Δεν ξέρουμε, εξαρτάται. Αυτά τα δοχεία μπορεί, επειδή έχουμε στην έκθεσή μας μια προσωμείωση, όπως μπορεί να είναι, μπορεί να μεταφέρονται. Η πρώτη πλατφόρμα από αυτές που είχε εμπορική αμαξοστοιχεία ήταν περίπου 40% μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες. Η πρώτη. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο μπορεί κανείς να έχει μια πλατφόρμα 40% μεγαλύτερη όταν μεταφέρει μόνο ένα κοντέινερ που είναι 17 μέτρα, δηλαδή 24 μεταφέρει 17. Υπολογίζουμε λοιπόν, αυτή είναι η υπόθεση που κάνουμε, γιατί αν δεν το βρει κανείς δεν μπορεί να επισκεφτεί, ότι σε αυτό το κενό χώρο, πίσω δηλαδή από τα σίδερα, ενσωματωμένο. Στη φωτογραφία προφανώς, αν τη δει κανείς, θα φαίνεται ένα. Ήταν αυτά τα εμπορεύματα. Αυτό το περιγράφουμε στην έκθεσή μας. Αυτά με το φρενάρισμα που έκανε ο μηχανοδηγός, οι δύο μηχανές της εμπορικής εκτροχιάστηκαν. Δεν συγκρούστηκαν κατά τη δική μας ταπεινή γνώμη. Γιατί δεν έχουν ούτε ίχνη φωτιάς και ό,τι τους συνέβη στον τοίχο. Mm-hmm. Η δε δεύτερη μηχανή δεν είναι σχεδόν ατόφια για ένα τέτοιο περιστατικό. Η πρώτη πλατφόρμα μαζί με τα σίδερα χτύπησε την άτυχη επιβατική αμαξοστοιχεία. Γι' αυτό και είναι και παραμορφωμένη και στις φωτογραφίες φαίνεται μισή, έχει κοπεί άλλη μισή. Και ουσιαστικά αυτή προκάλεσε και το μεγαλύτερο πρόβλημα που ήταν οι λαμαρίνες. Ξαναλέω, πόσα δοχεία μέσα μπορεί να έχει τέτοια, κύριε Κουκούλη? Μπορεί να ήταν λοιπόν από 1 έως 6 που βάζει το μικρότερο, που σημαίνει από 1 τόνο έως 6 τόνοι. Το φαινόμενο προσομοιάζει για μεγαλύτερη ποσότητα, γιατί έχουμε ήδη 2 δοχεία. Ένα το οποίο αγκάλιασε το βαγόνι που κάηκε και ένα που ήταν κάτω από το βαγόνι, το τρίτο δηλαδή που δεν κάηκε. Δηλαδή έχουμε σίγουρα 2 τόνοι. 2 κυβικά. 2 κυβικά. Από 1 έως 6 κυβικά. Μάλιστα. Κύριε Κουκουτσάκη, θα είμαστε επικοινωνία ούτως ή άλλως. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά. Ήσταν διαφορετικό. Γεια σας.